και έχει ήδη φτάσει εδώ Λίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αρκετά νωρίς θα έλεγα. Σιγά σιγά καταφτάνουν και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που είναι μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Η συνεδρίαση θα γίνει παρουσία και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Φλόρου, αλλά και των αρχηγών των τριών κλάδων. Στην αρχή θα έχουμε την τοποθέτηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, του Νίκου Δένδια και του Νίκου Παναγιωτόπουλου αντίστοιχα, και στη συνέχεια και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά θέματα. Πρώτον, ποια ήταν η κατάσταση και ποια είναι η κατάσταση στον Εύρο. Θα γίνει αναλυτική παρουσίαση με χάρτες. Δεύτερον, τι έγινε με τα δύο διαβήματα που έστειλε η Ελλάδα στην Τουρκία από τις 15 Απριλίου και μετά. Τρίτον, ποιες είναι οι ενστάσεις της Τουρκίας. Και τέταρτον, ποιες είναι οι εκτιμήσεις του Πενταγώνου για το πού το πάει η Τουρκία, τόσο στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, όσο και στο Αιγαίο. Ακούσατε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εκτίμησε ότι δεν συνέβη τίποτα το αξιοσημείωτο στον Εύρο, ότι η κήτη του μοταμού Εύρου μετακινείται και ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Και η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαιώνει και σήμερα ότι ο φράχτης στον Εύρο έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα.